Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μάχη με το χρόνο δίνει η Εθνική Τράπεζα για την πώληση, για την ολοκλήρωση της πώλησης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσιτζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μετά από το ναυάγιο το οποίο είχαμε στον αρχικό διαγωνισμό, που η Εξήνη, η οποία είχε αναβηχθεί ως βασικός προτιμήτερος αγοραστής της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχουμε την Εθνική Τράπεζα, η οποία καλείται αυτή τη στιγμή να πάρει γρήγορες αποφάσεις, γιατί πραγματικά, όπως είπες και εσύ, δίνει μάχη με τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας να έχει αποφασίσει από την Τετάρτη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό και πλέον παραμένουν στην κούρσα για αυτό το ποσοστό της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες οι οποίες διεκδικούν ακόμα την Εθνική Ασφαλιστική είναι και οι δύο κινέζικες βεβαίως. Η μία είναι ο όμιλος της Φωσούν, η άλλη είναι ο όμιλος της Κονγκμπάου. Με τον όμιλο της Φωσούν να έχει και από τον πρώτο διαγωνισμό ένα προβάδισμα, δεδομένου ότι ήταν ο δεύτερος προτιμητέος επενδυτής για την Εθνική Ασφαλιστική. Από αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι πώς θα προχωρήσουν οι πραγματεύσεις, πώς ακριβώς θα γίνουν. Προχωράνε ή έχουν προχωρήσει? Σήμερα η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε και επίσημα, απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, ότι πράγματι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται δηλαδή οι διαπραγματεύσεις του πρώτου διαγωνισμού. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν θα μπουν για κάποια επιπλέον κριτήρια, δηλαδή αν θα μπουν κάποια κριτήρια περί γνώσης, περί ασφαλιστικών, αν υπάρχει δραστηριοποίηση στον κλάδο των ασφαλιών από τους μνηστήρες των εισαγωγικών. Αν μπορούν να παίξουν σωστά, δηλαδή. Βεβαίως. Για να αποφευκούν πάλι φαινόμενα όπως τις έξιν. Αν μπουν για κριτήρια τώρα, έχουμε από τη μία τη Φωσούν, η οποία έχει δραστηριότητα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη εξαγορά στην Πορτογαλία, αντίστοιχη με αυτή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Mm-hmm. Η Κονγκμπάου, από την άλλη, δεν έχει κάποια δραστηριότητα στον κλάδο της ασφάλισης και μένει να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα επηρεάσει τις συζητήσεις οι οποίες ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει.